Με την τιμή του ελαιολάδου να παρουσιάζει μια μικρή πτώση τις τελευταίες ημέρες, συνεχίζεται η ελαιοστυγκομιδή με τις όποιες καθυστερήσεις να οφείλονται στην έλλειψη εργατών γης. Ούτως ή άλλως οι τιμές αναφοράς που ισχύουν τώρα, δηλαδή το 4,60, αφορά λάδια ως 0,4% οξύτητα. Απλά και μόνο από ό,τι φαίνεται έχουν αποσυρθεί λίγο, μάλλον έχει μειωθεί το ενδιαφέρον των Ιταλών. Για ποιους λόγους ακριβώς δεν ξέρω. Άλλωστε, όπως είχαμε ξαναπεί, οι πολύ ψηλές τιμές, μάλλον οι τιμές δεν είναι υψηλές, οι τιμές είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει οι πρωτόγνωρες τιμές που είχαμε ήταν λόγω του ανταγωνισμού των Ιταλών από τους Ισπανούς, οι οποίοι λόγω της πολύ χαμηλής δικής τους παραγωγής έσπευσαν στην Ελλάδα για να αγοράσουν λάδια. Ασφαλής εκτίμηση για το επόμενο διάστημα δεν μπορεί να γίνει, ωστόσο σε κάθε περίπτωση η τιμή δεν φαίνεται να πέφτει κάτω από τα 4 ευρώ το κιλό. Κανένας πιστεύω ότι δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις, ακόμα και αν γνωρίζει σε κάποιο βαθμό βέβαια το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το σίγουρο είναι ότι τον τελικό λόγο, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, τον έχει ο καταναλωτής, αν μπορεί να ανταποκριθεί το βαλάντιό του σε αυτές τις τιμές. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτή τη στιγμή οι τιμές αυξήθηκαν λόγω της μειωμένης παραγωγής της Ισπανίας κατά 50% και της αδυναμίας τους να παραδώσουν ελαιόλαδο σύμφωνα με τα συμβόλαια που είχαν. Οπότε, για να μην ενεργοποιηθούν ρήτρες, άρχισαν να αγοράζουν ακριβά ελαιόλαδα. Κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει αυτό, κανείς δεν ξέρει ποιες θα είναι οι τιμές. Αυτό που είναι όμως βέβαιο είναι ότι υπάρχει μια παγκόσμια χαμηλή παραγωγή, οπότε οι τιμές σίγουρα μπορεί να μην είναι 5 ευρώ, αλλά σίγουρα δεν θα, εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα είναι κάτω από 4 φέτος. Την ίδια ώρα, λόγω των καιρικών συνθήκων, σε κάποιες περιοχές εμφανίστηκε δάκος, με τη μόνη λύση που προτείνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η επίσπευση της συγκομιδής. Έχουν εμφανιστεί κάποια προβλήματα το τελευταίο 15ήμερο από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή προβλήματα με δακοπροσβολές που προηγουμένως δεν είχαμε, και με γλοιοσπόριο. Και έτσι λοιπόν έχουμε κάποια λάδια τα οποία είναι υποβαθμισμένα, αλλά δεν είναι όμως ο κύριος όγκος παραγωγής. Απλά χρειάζεται προσοχή από τους ελαιοπαραγωγούς. Μην ξεχνάμε όμως ότι τα περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή και από την καθυστέρηση λόγω της έλλειψης εργατών. Οπότε κατά κάποιο τρόπο είναι και αναπόφευκτα.